πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και στο λιμάνι του Πειραιά επικρατούσε από το πρωί το αδιαχώρητο. Πού πάτε? Στη Πάρο. Ουρές μπροστά από τα πλοία που αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες, με την πληρότητα να φτάνει ως το 90%. Πάμε Πάρο. Πάμε 5 μέρες να ξεκουραστούμε, να γιορτάσουμε με τις Πανελλήνες που τελειώσαμε. Το ράλι των τιμών σε καύσιμα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, βέβαια, εκτοξεύει το φετινό προϋπολογισμό για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δίχως ωστόσο αυτό να φρενάρει τους πρώτους αδιούχους του Ιουλίου. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές? Εντάξει, ανεβασμένες. Ανεβασμένες, ναι. Όχι τρομερά ανεβασμένες, αλλά ανεβασμένες σε σχέση με όταν είχα ξαναπάει για την δεύτερη φορά. Το ταξίδι στην Πάρο για μια τετραμελή οικογένεια που θα πάρει μαζί και αυτοκίνητο έχει εκτοξευτεί στα 632 ευρώ. Ποσό αυξημένο συγκριτικά με την περασμένη εβδομάδα, καθώς έχει ήδη περάσει η τρίτη αύξηση έως 8% στις τιμές των ακτοπλοϊκών μέσα στο τρέχον έτος. Υπολογίστε για 6 άτομα, τα εισιτήρια ήταν στα 1000 ευρώ. Αντίστοιχα ανεβασμένες οι τιμές και για την Κρήτη, όπου η μετακίνηση μαζί με την επιστροφή για μια οικογένεια συν αυτοκίνητο ανέρχεται πλέον στα 418 ευρώ. Παρά τις αυξημένες τιμές σε ακτοπλοϊκά και καύσιμα, οι πρώτοι ταξιδιώτες του Ιουλίου αναχωρούν για τα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα μαζικά, καθώς από την Παρασκευή έως την Κυριακή, προς τα νησιά θα μετακινηθούν 44.350 επιβάτες. Οι πληρότητες ήδη ξεπερνούν τις προσδοκίες αρκετών. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 80% πληρότητα στα καταλήμματα και η αλήθεια ότι προμηνύεται ότι θα φτάσουμε στο 100%. Υπάρχει μια δυσαρέστεια όπως τους Έλληνες που είναι λίγο ακριβά τα εισιτήρια. Διακοπές στα ελληνικά νησιά ψηφίζουν όμως μαζικά και οι Ευρωπαίοι. Πρώτος προορισμός των ανταγωνιστών μας σε θεωρητικό επίπεδο Ιταλών, η Ελλάδα. Επίσης θέλω να πω ότι για τους Γάλλους είμαστε ήδη μέχρι 1η Ιουλίου η πρώτη χώρα στην οποία επιλέγουν να ταξιδέψουν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο Ιούνιος έκλεισε με πολύ θετικό πρόσημο, καθώς από τον Πειραιά μόνο ταξίδεψαν 575.373 επιβάτες, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρσι είχαν ταξιδέψει 402.625 επιβάτες.